Αθηνών και εκπροσωπώ το δικηγορικό γραφείο Ζαφυρόπουλος και Συνεργάτες. Με την ΆΡΑΚ συνεργάζομαι τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως σε θέματα αστικού δικαίου και συγκεκριμένα στις μισθωτικές διαφορές. Φτάνω στο γραφείο μου αιτήματα από πελάτες της ΆΡΑΚ και ρωτάνε με τις καινούριες συνθήκες τι μπορώ να κάνω, να πληρώσω το ενίκιο, να μην το πληρώσω. Οι ιδιοκτήτες από την άλλη ρωτάνε, δικαιούνται οι ενοικιαστές να μου κόψουν χρήματα, το κράτος θα μου αποδώσει λεφτά, θα έχω ελάφρυνση φορολογική. Καλούμαστε λοιπόν κάθε μέρα να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Το καινούργιο νόμο που έχει ψηφιστεί, ο επιχειρηματίας καλείται να πληρώσει ενίκιο ποσοστό 60%. Τι γίνεται τώρα με τον ιδιοκτήτη? Ο ιδιοκτήτης θα έχει κάποια φόρο απαλλαγή από την κυβέρνηση, όπως και η κυβέρνηση θα εισφέρει σε ένα κομμάτι, έτσι ώστε η απώλεια του εισοδήματός του να μην είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να τον επηρεάσει στην περαιτέρω ζωή του. Από το καινούργιο έτος και συγκεκριμένα για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, καταστήματα τα οποία παρόλο που μπορεί να λειτουργήσαν με τη μέθοδο take away, παράδοση δηλαδή έξω, θα κληθούν να πληρώσουν ένα ποσοστό 20%. Εδώ ξεκινάνε οι αντιδράσεις. Ο ιδιοκτήτης θα χάσει ένα ποσοστό της τάξης του 80% από το εισόδημά του. Το κράτος λοιπόν έρχεται να συμπληρώσει αυτό το εισόδημα κατά 60%, ο ενοικιαστής κατά 20% και να υπάρχει μια μικρή απώλεια της τάξης του 20% στο εισόδημα του ιδιοκτήτη. Ποιους συμφέρει αυτό? Αυτούς συμφέρει κυρίως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι τα εισοδήματα από τα ενίκια τους είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή ενίκια της τάξης 1.000-1.500 ευρώ και πάνω, και δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημα στους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου τα ενίκια τους είναι 200, 300 και 400 ευρώ. Δυστυχώς, εδώ ο δικηγόρος δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε να απαντήσει κάτι, διότι βρισκόμαστε ήδη σε μία μάχη σε εισαγωγικά, όλοι θα έχουμε απώλειες. Αυτό που μπορεί να διαβεβαιώσει ο δικηγόρος και μάλιστα ο δικηγόρος που συνεργάζεται με την ΆΡΑΚ είναι ότι θα μελετήσει την κάθε υπόθεση που θα του έρθει στο γραφείο, θα την αναλύσει, θα βρει τα δεδομένα, θα βρει παρόμοιες υποθέσεις που μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτές και θα δώσει μία απάντηση στον πελάτη του, η οποία και θα τον καλύψει και θα τον ικανοποιήσει. Συνεπώς, στην ΆΡΑΚ δεν θα έρθει κανείς μόνο για τα δικαστήρια, τις αποβολές από κάποιο ακίνητο, να διεκδικήσουμε κοινόχρηστα ενίκια. Υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις που λύνονται εκτός δικαστηρίου. Μία υπόθεση η οποία εμφανίστηκε τελευταία ήταν η εξής. Ένας πελάτης, ο οποίος είχε την έδρα της επιχείρησής του μέσα στο σπίτι του, στην πρώτη του κατοικία, καταλαμβάνοντας ένα δωμάτιο 15 τετραγωνικών, και καθώς η επιχείρησή του πλήττεται από την πανδημία, μας ρώτησε τι μπορεί να κάνει. Εδώ πέρα εμφανίζεται το εξής. Ναι μεν ο πελάτης δικαιούται να έχει την μείωση την οποία θα δηλώσει για τον κλάδο του η κυβέρνηση, με μία προϋπόθεση. Θα πρέπει να συμφωνήσει και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, έτσι ώστε να του κόψει το ενίκιο που αναλογεί στα τετραγωνικά που έχει γίνει επαγγελματική μίσθωση. Στην συγκεκριμένη περίοδο βομβαρδιζόμαστε από όλα τα μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ίντερνετ, από διάφορες πληροφορίες και ειδήσεις. Λόγω των ειδικών συνθήκων και συγκεκριμένα λόγω ανωτέρας βίας, όπως μπορούμε να το πούμε, τίποτα δεν μπορεί να είναι κανονικό. Και τι εννοώ με αυτό? Κάθε μέρα η κυβέρνηση ψηφίζει νόμους, διατάξεις σύντομης διάρκειας, οι οποίες αναφέρονται για τη συγκεκριμένη περίοδο και συγκεκριμένες λύσεις. Δεν σημαίνει πως αυτά θα μείνουν για πάντα, ούτε ότι θα φύγουν σύντομα. Γι' αυτόν τον λόγο, η συνεργασία με μια εταιρεία όπως η ΆΡΑΚ, που διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες, μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να λύσει το κάθε του πρόβλημα, να διευθετήσει την κάθε του υπόθεση δικαστικά ή εξωδικαστικά και στην τελική να φτάσει σε μία λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την ΆΡΑΚ για την ευκαιρία που μου έχει δώσει αυτά τα δύο χρόνια να συνεργάζομαι μαζί της, να δω διάφορα πράγματα τα οποία υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχα την ευχαίρεια να διαχειριστώ,
Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, υγεία, καλά Χριστούγεννα και να επανέλθουμε σύντομα στην κανονικότητα.